Λάρισα. Ήρθα στη Λάρισα για το ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού. Θα δω τώρα τα μελτήρια της παραγωγικής φορείς. Είχα την ευκαιρία μπαίνοντας στην πόλη να επισκεφτώ ένα σούπερ μάρκετ, ένα My Market. Έκανα μια ευνηδιαστική επίσκεψη για να δούμε λίγο αν τηρούνται η νομοθεσία, το καλάθι, τα ταμπελάκια, οι τιμές είναι όπως έχουμε ζητήσει. Θέλω να τους συγχαρώ, ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Και έχει σημασία σε ένα ευνηδιαστικό έλεγχο, χωρίς να σε ενημερώσει κανένα, να πηγαίνουν όλα ρολόι. Χαίρομαι γιατί οι τιμές ήταν στα 400 καλύτερες από πέρσι. Το έχουν δηλώσει και οι υπάλληλοι και οι πελάτες εκεί στο Facebook Live. Το λέω γιατί εσείς τα κανάλια δεν τα παίζετε. Τα καλά. Παίζετε μόνο τα άσχημα. Και έχω βγάλει από χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης ολόκληρη κάρτα που δείχνει σύγκριση των τιμών του 400 καλαθιού πέρσι και φέτος σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο στην ίδια αγορά. Όπου φαίνεται ότι οι τιμές είναι συγκρατημένες ακριβώς στα περσινά επίπεδα και λίγο προς τα κάτω. Φυσικά στην εκθεαγορά, στην κεντρική Αθήνα, πολύ χαμηλότερα και από χθες μιλάμε και με άλλες εκθεαγορές για να γίνει το ίδιο τις επόμενες μέρες και σε άλλες πόλεις Ελλάδος. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει κάποια υποχώρηση των τιμών και σε τι επίπεδα και πιστεύω ότι γι' αυτό και έχω αλλάξει τον τρόπο που παρουσιάζουμε το καλάθι και την επόμενη Πέμπτη το πρωί στην βόλτα μου θα διαβάσω με τη σειρά. Δεν το έκανα αυτήν την εβδομάδα για να δεν του είχα προειδοποιήσει και θα δώσω χρόνο προσαρμογής. Ποιες αλυσίδες μειώσαν την συλλογική αξία καλαθιού και ποιες αλυσίδες αυξήσαν στο κυριακά την συλλογική αξία καλαθιού. Θέλω να επιβραβεύσω τις αλυσίδες που θα δώσουν καλύτερες τιμές. Πιστεύω ότι πια πρέπει να βάλω λίγο περισσότερο πλάτη. Το ρεύμα έχει πέσει, που ήταν η βασική αιτία ανόδου. Άρα υπάρχει σιγά σιγά το περιθώριο για να αρχίσουν οι τιμές να πηγαίνουν προς τα κάτω. Πράγματι, μας είχαν πει ότι θα χρειαστούν ένα δίμηνο με τρίμηνο για να γίνει αυτό. Είμαστε στο δίμηνο τώρα. Πρέπει να κάνουμε όλη μια προσπάθεια και τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία να αρχίσει ο πληθυσμός να πηγαίνει ταχύτερα προς τα κάτω. Τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat ήταν ενθαρρυντικά για την Ελλάδα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, έκτη χαμηλότερη σε πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Αλλά θέλουμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχετε μια εικόνα για το επενδυτικό πλάνο εδώ στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή? Μπορούμε να αυτά θα πούμε τώρα. Θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργό, μην τα λέμε όλα εμείς. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτου. Εντάξει. Τι δείχνουμε? Οι έλεγχοι έχουμε κάνει ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, ελέγχους κάνουμε κάθε μέρα πολλούς. Γιατί το σύστημα όπως το έχουμε φτιάξει, ελέγχουμε όλους τους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ, τους 8.500 κωδικούς, κάθε μέρα. Οι έλεγχοι λένε ότι σε γενικές γραμμές η αγορά δεν εσχροκερδεί. Τα ποσοστά εσχροκέρδειας είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή τα πρόστιμα είναι σε μονοψήφιο αριθμό κωδικών στους ελέγχους που κάνουμε. Υπάρχουν κάποια, τα πιάνουμε. Τώρα αναγκαστήκαμε και βάλαμε πρόστιμα σε αλυσίδα που βρήκαμε να έχει ένα κωδικό. Λάθος. Εντάξει, το να έχεις ένα κωδικό με λίγο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε 5.000 κωδικούς δεν είναι εσχροκέρδεια. Μπορεί να είναι και ανθρώπινο λάθος. Εμείς όμως δεν τους αφήνουμε ούτε στο ανθρώπινο λάθος, γιατί θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι παρακολουθούμε τα πάντα στην αγορά και δεν θα αφήσουμε κανένα να κερδίσει βάρος των καταναλωτών εν μέσω τέτοιου πληθωρισμού.